Καλημέρα, έχουμε έρθει στην καλύβα με το Λάρι και σήμερα θα σας δείξουμε κάποια πραγματάκια. Τι έχεις να πεις, φίλε? Λοιπόν, μείναμε οι δυο μας. Ελπίζω να μην μας παρεξηγήσουν. Εγώ ντύθηκα και καλά, ρομαντικό ραντεβού, σνακ και τέτοια, ώστε να φτιάξουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τελικά ήταν ή παρεΐστικο, εγώ θα πω πάλι τα δικά μου όμως. Λοιπόν, εδώ φτιάχνουμε και σπιτάκι για ένα αδέσποτο που έχουμε, την Ελένη. Έχουμε βάλει και το όνομα. Η Αθανασία το έφτιαξε αυτό. Και όλα τα άλλα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Λάρη θέλει να δει και τα μαχαίρια μου. Είναι αυτά. Θες να σε εξηγήσω και τίποτα? Χασάπι. Για είπε, γιατί μερικά τα βλέπω πρώτη φορά. Αυτά, αυτό είναι για χασάπι. Γούστκοφ. Αυτό το πήρα και πρόσφατα. Πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο δύο. Έχουμε σάτι, πάλι γούστκοφ. Γενικά δουλεύω μόνο γούστκοφ. Το ασέ, μαχαίρι ασέ λέγεται, του σεφ. Το πριόνο του. Το πριοντό είναι και για λαχανικά και για ψωμιά και για να κάνεις μπαγκέτες, μπρουσκέτες, τέτοια πράγματα. Γενικά οτιδήποτε Γενικά έχει να μπορείς κάνει να κόβεις αρτοπία κλπ. και έτσι, μπορείς να κόβεις και έτσι. Ναι. Αυτό είναι γενικής χρήσης, το παπαγαλάκι είναι και για σκάλισμα. Αυτό είναι για να βγάζεις διάφορα σχέδια, μπαλάκια και τέτοια. Το έχω δει στην Μοριακή Μαγειρική. Ναι, αυτό είναι για να βγάζει και ξύσμα και για βούτυρα να βγάζεις διάφορα σχέδια. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό. Κομπλέ. Όσο κάνει προετοιμασία ο Γιώργος, να πω ένα tip. Ένα μυστικό, όχι μυστικό. Απλά θα πω δύο φράσεις με τις οποίες παρομοιάζουμε διάφορα εμείς εδώ πέρα. Όχι εδώ χωριό. Γενικά παρομοιάζουμε διάφορα. Αλλά όλα έχουν την εξήγησή τους και υπάρχει μια σχετική ιστορία σχετικά με αυτό. Λοιπόν, η πρώτη φράση είναι το καυτό φιλί, λατίνι, και η δεύτερη φράση είναι το πέρι στο στόμα. Αυτές οι δύο φράσεις μπορεί εδώ να παρομοιάζουν κάτι, αλλά δεν βγήκαν καθόλου τυχαία. Καθώς λατίνι εραστές και καλά, συνήθιζαν να σπάνε μια τσίλι πιπεριά και να την αλείφουν στα χείλη τους αφού πάνε να φιλήσουν μια κοπέλα. Έτσι κάπως βγήκε το καυτό φιλί. Τώρα εμείς εδώ γιατί παρομοιάζουμε διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, όσο ο Γιώργος θα ετοιμάσει εδώ πέρα καλά πράγματα να δοκιμάσουμε. Ναι. Εγώ θα δείξω κάτι που βρήκα εντελώς τυχαία στο σούπερ μάρκετ. Αλλά μπορείτε να το εφαρμόσετε σε ό,τι έχει να κάνει με finger food και λοιπά. Σνακ διάφορα, όπως και μπαγκέτες, διάφορα τέτοια. Λοιπόν, είναι spray chili, το συγκεκριμένο μπουκαλάκι, αλλά έχει βγει και spray σαφράν, spray τρούφας και spray σκόρδου για όσους θέλουν να κάνουν σκορδόψωμα και τέτοια. Δοκιμάστε το. Ίσα ίσα. Λοιπόν, επειδή ο Λάρη δεν έχει καταλάβει 100% το project, η σκέψη μου ποια ήτανε. Έρχεται χειμώνας, άσχετα τη σήμερα που έχει καλή μέρα, θα ερχόμαστε στην καλύβα να ανάψουμε το τζάκι και να σας παρουσιάσουμε ένα, δύο ή τρία πλατό, τι μπορείτε να κάνετε με την παρέα σας ή με το τέρι σας. Δηλαδή κάθεστε μία μέρα και λέτε ότι δεν θα βγούμε έξω. Μπορείτε να πάρετε λίγα είδη τυριών ή αλαντικών, να κάνετε μια ωραία πιατέλα και να αράξετε και να έχετε επικοινωνία. Γενικά, καλό είναι να έχετε επικοινωνία και όταν βγαίνετε ή μαζεύεστε έτσι, παρέα ή ζευγάρι, να μην ασχολείστε συνέχεια με τα κινητά, γιατί εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως κάνει κάποιος. Με ευνηδίασε.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Του και η. Τι. Ρου και η. Ρι. Όλο μαζί. Κασέρι. Λοιπόν, μπορείτε να του κόψετε και κυβάκια όπως θέλετε. Εκπομπή μαγειρικής θα γίνουμε, φίλε. Ω, θα τρώω. Εσύ θα δοκιμάζεις, ε. Θες κυβάκια, πώς θες. Κυβάκια. Περνάνε εδώ κομπίνες, τρακτέρια, αεροπλάνα, βαπόρια. Φτάνει τόσο. Ναι, είναι αρκετό. Ξέρετε ποιο είναι το καλό. Δεν έχω φάει. Ούτε εγώ. Ω, ναι. Βάλτε λίγο φαντασία και θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Με σπαγγέτι έχω δοκιμάσει. Παίρνανε εδώ τρακτέρ. Δίπλα βάφουν το γήπεδο. Με λίγα λόγια, εδώ πέρα το έχουμε μετατρέψει μισό λεπτό να σας δείξω σε τι. Θες και μια φέτα ένταμ. Ε? Όχι. Μπορείτε να κάνετε διάφορα, έτσι όπως είναι οι φέτες. Μπορείτε να το κόψετε και στη μέση. Φαντασία. Συμφωνείς. Μήπως να στείλουμε κάνα email στον Ιφαντή να μας κάνει ψέματα. Λέω προμόσιο να τα κάνουμε. Ναι, να μας κάνει καμιά χορηγία. Άνετα. Εδώ τι έχω. Μισό τριγωνικό είναι, κάτι σε κεφαλοτήρι ή κριτική γραβιέρα. Άργησες. Γραβιέρα. Αγαπημένο τυρί, πάει με πάρα πολλά πράγματα. Το είχα φάει παλιά στην Κρήτη με μέλι. Είναι όλα τα λεφτά. Εντάξει, ναι. Έτσι ναι. Μέλι, σουσάμ και τέτοια που βάζουν, ναι. Γενικά τα τυριά και όχι τα κασέρια που είπες πριν. Μπορείτε να τις συνδυάσετε με μέλι, με μαρμελάδες. Αν είστε πιο μερακλίδες, βρείτε καμιά συνταγή τσάτνεϊ. Τσάτνεϊ τι είναι? Αυτό θα ρωτούσα και εγώ, τι είναι τσάτνεϊ? Τσάτνεϊ είναι κάτι σαν μαρμελάδα φάση, αλλά όχι ακριβώς τόσο γλυκό, είναι και λίγο όξινο. Βάζεις και... Σαν λίγο γλυκόξινη από φρούτα. Μπορείς να κάνεις και από αλαντικά, μπορείς να κάνεις και από λαχανικά. Καλό, το πρώτο... Ωραίο τοπίο. Το πρώτο μας. Ωραίο τοπίο. Τοπίο τι εννοείς? Ε? Αυτό το τοπίο. Τοπίο από μαμ. Μπορείς να βάλεις και... Α, αν τώρα δεν έχουμε αποξηραμένα φρούτα. Πάνε και αποξηραμένα φρούτα στα τυριά. Είχα στο σπίτι. Σίκα. Μια μάμ και δύο τέτοια. Ή όχι. Θα τα φας. Τώρα τι θες να στήσουμε? Τι άλλο έχουμε αρχικά, αλαντικά. Ναι, έχουμε και αλαντικά. Και αν θες κάνουμε ένα αλαντικά και ένα μισό-μισό. Το μισό-μισό που λέει είναι καλό, όπως είπα, αν ζευγαράκι. Ή και παρέα. Παρέα, μισό-μισό. Α, τώρα δυο μας είμαστε, μην παρεξηγηθεί αυτό, δεν είμαστε και ζευγαράκι. Είμαστε παρέα ρε Λάρη. Α. Λες να μας έχει ο κόσμος για ζευγάρι? Δεν νομίζω, αν και ο κόσμος πολλά λέει. Και δυστυχώς υπάρχουν αθώοι άνθρωποι που τα πιστεύουν. Δεν πειράζει παιδιά. Ό,τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, ο κόσμος πάντα τα λέει. Ομορφύνετε τις μέρες σας, ξέγνιαστα πράγματα, ό,τι κάνουμε και εμείς στην ουσία. Και επειδή μου είχε κάτι πρόσφατα, ειλικρινά,
Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε, αν δεν διασταυρώνετε πρώτα. Μην το πιστεύετε. Και ένα μπαλσάμικο μετά. Α, θα ρίξω σπρέι τσίλι λίγο στα ντοματίνια. Σήμερα έχει και αγώνα ο ατρόμητος του σπρονερίου. Μήπως να φωνάξουμε την 11 να έρθει να τσιμπήσει λίγο πριν τον αγώνα. Μπας και κερδίσουμε καμιά φορά. Τι έπαθες? Α, αυτά είναι ποικιλία ρε εσύ. Never bro. Εγώ νομίζω είναι το τέτοιο. Είχες πει θα φέρεις και εδώ Ιράνης, αλλά δεν έφερες. Ξέχασα με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, όσοι είναι από Εύρο, να στηρίζετε τα κασέρια. Όχι κασέρια, τυριά. Εδώ Ιράνη. Ο Λάρη είναι μίλκο παραγωγός. Καλό. Ναι, γάλακτο παραγωγός και πλέον παιδιά, για όσους δεν γνωρίζουν, η Δωράν είναι της Ευρωφάρμα πλέον, της Ευρωφάρμας, όπως και όλα τα υπόλοιπα της ΓΑΛ που αν έχετε δει σε σούπερ μάρκετ κλπ. Οπότε αν ψωνίζετε συγκεκριμένα Ευρωφάρμα, στηρίζετε και το Λάρι. Καλά είναι να στηρίζουμε. Αλυσίδα πάνω όλοι. Εννοείται μπρο. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε και τα αλατικά. Έχει μαζευτεί και... έχουν μαζευτεί και μύγες. Ω, έχει προσούτο εδώ, έχει σαλάμια. Γιώργο, μιας και είμαστε στο οικόπεδο πέρα στην Καλύβα και έχει πολλά δέντρα πίσω μου, έχει από ό,τι βλέπω κάτι κηδονές, κάτι μηλές, διάφορα δέντρα. Θα πήγαινουν διάφορα τέτοια φρούτα. Διάφορα φρούτα τέτοια, τι εννοείς? Επίση κηδόνε ρε φίλε. Αν μπορούσαμε να βγάλουμε ξύσμα, θα μπορούσαμε να βγάλουμε κηδονιού. Ξύσμα κηδονιού. Θα πήγαινε π.χ. με προσούτο. Τα σε γελάς Λάρη. Εγώ το έχω δει το προσούτο με πάρα πολύ, πάει με πεπόνι. Δεν έχω πάει. Και το έχω σερβίρει με πεπόνι. Εκτός και αν κάνεις, αν έκανες μάλλον, αυτό που έλεγες πριν τις περίεργες μαρμελάδες. Τα τσάπνεϊ. Ναι, θέλουν προεργασία. Ναι. Γενικά, άμα έχεις φαντασία, πιστεύω μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Γαμώ τη σμίγια σας. Γιώργο. Ναι, Λάρη. Αυτό το τσάπνι με κολοκύ θα γίνεται. Βεβαίως. Και με κολοκύ θα γίνεται. Λοιπόν, πάρουμε και λίγο ρόκα εδώ να πρασινίσουμε την όλη φάση. Αν παιδευτούμε λίγο ακόμη και πεπόνι θα βρούμε, αν και νομίζω το κατάλληλο φρούτο πλέον αυτή την εποχή παρείστικο και όχι μόνο είναι το σταφύλι. Τώρα θα δω εδώ τα κλίματα. Και έλεγα τι ξέχασα ρε φίλε. Έχω κι εγώ σπίτι κάτι έτσι μεγάλα μπαμπάτσικα, αλλά το σταφύλι νομίζω και με τυριά και με αλαντικά και γενικότερα με αυτά που κάνει ο Γιώργος θα παντρευόταν τρελά. Και έλεγα κάτι ξέχασα ρε Λάρη, αλήθεια. Δεν πειράζει, θα πας στο πάρεις να με κάνεις και ένα καφέ. Καφέ τι? Φραπέ γλυκό γάλα. Να πάρουμε την Ελένη να τηλεφώνει. Βεβαίως, κάτσε λίγο να τελειώσουμε την πιατέλα μας, τις πιατέλες μας. Έχει μαζευτεί και μύγες, μέλισσες. Τα πάντα όλα έχουν σπίκες μαζευτεί. Δεν πειράζει. Πρόπολη. Με κάτι να τα σκεπάσουμε. Όχι ρε, θα φάμε τώρα.
Και μόλις βρήκα κάτι, εγώ θα το τολμήσω, γιατί τα δοκίμασα πριν λίγο. Είναι μικρά σαν τα παμύτια. Καλά, είναι γλυκά. Μπορεί να τα ρίξει ο Γιώργος, από ό,τι κατάλαβα, θα τα ρίξει από πάνω. Πάει στα τυριά, ρε φίλε. Είναι γλυκά. Και η πρότασή μας είναι έτοιμη. Αυτό ήταν το βίντεο. Πόσο κάνουν δολάρια τα πράγματα. Αναμένω. Αναμένεις να φας. Να φωνάξουμε και τα παιδιά από το γήπεδο. Τι θες να πούμε για κλείσιμο? Για κλείσιμο, εγώ κρατάω το δικό μου. Να ομορφαίνετε τις Κυριακές σας. Σε άγνιαστα. Γελάει αυτό ο Γιώργος. Δεν είναι δικό σου. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και έρχονται και άλλα βίντεο. Αυτά. Και ειρήνη ημίν.